Καλημερίζουμε τον συνάδελφο, τον αγαπητό συγγραφέα και ηθοποιό και φίλο, τον Κώστα τον Κρομίδα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Φέη, καλημέρα. Τον κύριο Μπαλάσκα, συνδικαλιστή Ελλάς. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Καλή σας ημέρα. Και σε συνδέσεις θα δούμε τον κύριο Ασκητή, διδάκτορα Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, και θέλουμε τη βοήθειά του και τα φώτα του. Καλή σας μέρα, κύριε Ασκητή, τι κάνετε? Καλό πρωινό, σας ευχαριστώ, είμαι καλά. Και την συνάδελφό μας. Καλή σας μέρα, την κυρία Κυριαζή, Βάσο Κυριαζή, αρχισυντάκτρια ταχυδρόμου του Βόλου, που κάνουν εξαίρετη δουλειά. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Φρέη, καλημέρα σε όλο το πάνελ. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση από τον κύριο Μπαλάσκα. Αν εσείς ξέρετε, κύριε Μπαλάσκα, κάτι περισσότερο για το τι περιμένουμε. Είχαμε τρεις καταθέσεις ανηλίκων. Ένας 19χρονος σήμερα φέρεται να κατήγγειλε στο ανηλίκον αλλά και στο συνήγορο του πολίτη ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικος. Ένα 16χρονο, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας αυτής της κακοποίησης. Και ένας εργαζόμενος στη δομή που γνώριζε ή και είχε δει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι όλα ανατριχιαστικά. Τι περιμένουμε? Κοιτάξτε, κύριε Μαυραγάνη, ο ασκός του Εόλου ξεκίνησε όχι με κατάθεση στην αστυνομία, με την κατάθεση του 19χρονου, δεν τα έχει κλείσει ακόμα, είναι σχεδόν 19, στο συνήγορο του πολίτη. Αυτό διαβάστηκε άμεσα στην Εισαγγελία Αθηνών και η Εισαγγελία με κατεπίγουσα το έδωσε στο αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου και το χρέωσε στην υποδιέθεση ανηλίκων. Έχουμε απίστευτα σοβαρές καταγγελίες για άτομα υπεράνω υποψίας. Καταγγελίες οι οποίες αφορούν σεξουαλικές επιθέσεις σε ανηλίκους. Για ασέλγεια μιλάμε, κύριε Μπαλάσκα. Μιλάμε, ναι, αναφέρεται και ασέλγεια και στόπευση. Αναφέρεται αφεντισμός, δηλαδή δέσε μου τα κορδόνια, πλύνε μου τις κάλτσες. Αναφέρονται αχαρακτήριστες πράξεις, υπερεργασία ανηλίκων με αμοιβή 2 ευρώ. Και συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν ένα κοινωνικό προφίλ σε μια τέτοια δομή. Είναι δηλαδή καταγγελίες πραγματικά μια πολύ μεγάλη γροθιά στο στομάχι. Φωτογραφίζονται συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί ακούγονται πολλά από χθες. Φωτογραφίζονται συγκεκριμένα πρόσωπα. Ένα δε εκ των προσώπων είναι ηγετικό, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, στέλεχος της δομής. Και όλα αυτά έχουν μαζευτεί και διερευνούνται, διότι είναι ακόμα στο πλαίσιο των καταγγελιών. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες. Θα μάθουμε τι έγινε. Κοιτάξτε, θα μάθουμε, γιατί από τη στιγμή που τα αναλάβαμε εμείς, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να βρούμε μία άκρη σε αυτό το κουβάρι, έτσι ούτως ώστε υπάρχει επιτακτική ανάγκη να πάει, να μην τραβήξει αυτό το θέμα, να πάει γρήγορα στην εισαγγελία, έτσι ώστε αν υπάρχουν ποινικέ ευθύνε να καταλογιστούν και ενδεχομένω να υπάρξουν και συλλήψει. Θα έπρεπε μετά από τόσα περιστατικά, επειδή ΜΚΟ πλέον αποτελούν δομικό κομμάτι τη κοινωνία, πολιτεία κλπ. Σε ΜΚΟ, οι οποίε αφορούν σε ευαίσθητε ομάδε, παιδιά, ηλικιωμένου μετανάστε, να υπάρχει ένα επιθεωρητή. Και εδώ έχουμε να κάνουμε παιδιά, κύριε Καλάρη. Ένα επιθεωρητή, ο οποίο να πηγαίνει σε τα χρονικά διαστήματα να ελέγχει τι αυτέ οι δομέ. Να μιλάει με του φιλοξενούμενου, όχι να περνάει, να μιλάει. Θα σας απαντήσω. Αυτές οι δομές έχουν δημόσιο χαρακτήρα, αλλά δεν εποπτεύονται από Υπουργείο, εποπτεύονται από την περιφέρεια. Μέσα στη δικαιοδοσία της περιφέρειας, δύο φορές τουλάχιστον το χρόνο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος από ειδικά όργανα της περιφέρειας. Αυτό δεν είναι θεματικό μας, αυτό θα απασχολήσει την κυρία Μιχαηλίου. Πάμε στο Βόλο. Στη συνάδελφό μου τη Βάσο. Βάσο, είναι μία από τις δομές, καταγγελίες και στο Βόλο και στη Χίο και στην Αθήνα. Στο Βόλο είχαμε καταγγελία 19 Αυγούστου από κάποιον που δούλευε στη δομή και ο οποίος στη συνέχεια απολύθηκε. Εκεί λοιπόν τι έγινε? Ο ταχυδρόμος σήμερα, Φέλη, έχει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο πραγματικά αποτυπώνει και το πόσο ευρώτητη είναι η τοπική κοινωνία, αλλά και την χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων. Μια καταιγίδα αποκαλύψεων. Το έχεις να μας το δείξεις, Βάσο? Αυτή τη στιγμή δεν το έχω να σας το δείξω. Τι λέει το πρωτοσέλιδο? Καταιγίδα στην Κιβωτό και οι αποκαλύψεις που έχουν να κάνουν με τι. Στην περίπτωση του Βόλου, της δομής του Βόλου, έχουμε σε εξέλιξη δύο προκαταρκτικές. Η μία ξεκίνησε μετά από την καταγγελία που έκανε ο κύριος Χρόνης Χρήτσιος, ένας άνθρωπος ενεργός πολίτης, εργαζόταν στην δομή της Κιβωτού στο Δημήμι του Βόλου, ο οποίος κατήγγειλε τι? Τους ξυλοδαρμούς. Το βρήκαμε, το δείχνουμε το πρωτοσέλιδο, ναι, παρακαλώ. Σε καταιγίδα Κιβωτός, ναι. Τους ξυλοδαρμούς τριών ανηλίκων παιδιών, τα οποία παιδιά δέχτηκαν και λεκτική αλλά και σωματική βία, μπήκαν σε απομόνωση μετά
από ένα περιστατικό με μια περίεργη διάρρηξη, η οποία είχε σημειωθεί στη Ρωμή τον περασμένο Γενάρη. Και μιλάμε και για πολλά λεφτά, 30-40 χιλιάδες. Μιλάμε για 30.000 ευρώ, έτσι είχε καταγραφεί τότε, πολλά τιμαλφή, κοσμήματα και κάποιες δωροεπιταγές. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, βεβαίως, Κώστα, ναι. Αυτή η γενναία απόφαση του κ. Χρήστου να βγει δημόσια και να καταγγείλει αυτά τα πράγματα ήταν που προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα μετά τις πρωτοσέλιδες που έκανε και τότε ο ταχυδρόμος, το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου, δίνοντας βήμα και δημόσιο λόγο στον κύριο Χρήστο, ο οποίος από τότε τυπούσε καμπανάκι. Σωστό. Βάσου μου, θέλει να σε ρωτήσει κάτι ο Κώστας ο Κρομίδας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από αυτά που άκουσα στο Βόλο, ο άνθρωπος αυτός, ο γυμναστής, αν δεν κάνω λάθος, που πήγε και κατήγγειλε το περιστατικό. Πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε το περιστατικό. Θέλω να μας πείτε αν είναι αλήθεια και να μας πει και ο κ. Παλάσκας, αν γνωρίζει τι έχει γίνει. Με το που επέστρεψε στη δομή. Πήγε στην αστυνομία, έκανε την καταγγελία. Με το που επέστρεψε στη δομή, το ανακοινώσαν ότι απολύεται. Μιλάμε. Αλήθεια. Ναι, αν έγινε την ίδια μέρα αυτό. Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια. Αυτό είναι... Άρα, μισό λεπτό λιγάκι. Απολύθηκε. Ναι, αυτό που θέλω. Εξέλιξη, κύριε Κρομίδα, η οποία βγήκε χθες εξέλιξη. Χθες ο κύριος, ο πατήρ Αντώνης, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του, όταν ρωτήθηκε για αυτές τις καταγγελίες, εμέσως πριν σαφώς άφησε υπενιγμούς για το συγκεκριμένο αθλητή που επαναλαμβάνω. Πήρε τη γενναία απόφαση να δημοσιοποιήσει κάποια πράγματα για να ανοίξουν στόματα. Άφησε ενδεχομένως να εμπλέκεται και σε εκείνη την περίεργη κλοπή. Με ποιον τρόπο. Επειδή έγινε. Ότι έκανε την καταγγελία για να καλύψει πιθανώς μια δική του ενοχή, δηλαδή. Ενδεχομένως εκεί πάει το μυαλό όλων μέσα από αυτούς τους υπενιγμούς που ακούσαμε χθες δημόσια από τον πατέρα Αντώνιο. Η δεύτερη λοιπόν, για να συνεχίσω, προκαταρκτική που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αυτή που γίνεται στο πλαίσιο της πανελλαδικής πλέον έρευνας σε όλες τις δομές και σε όλες τις πόλεις που δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη δομή. Και μας δίνεις βάσο μου την πλήρη εικόνα. Για να ρωτήσω κάτι, αυτό αν έχεις την καλή. Μπορώ να σας πω, είναι ότι η έρευνα προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μακάρι. Αυτό θα πρέπει να το πούμε σε τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μακάρι. Το δικό μας λέει ότι προχωράει με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ένα ακόμη πράγμα που θα πρέπει να σας πω, που έχω την ανάγκη να σας πω. Βεβαίως. Με αφορμή την έναρξη της τοποθέτησής σου. Η Κιβωτός του Κόσμου είναι μια δομή σε όλες τις πόλεις που δραστηριοποιείται, η οποία είναι συνυφασμένη με την τοπική κοινωνία. Το ίδιο ισχύει και για το Βόλο. Γι' αυτό ενδεχομένως να είναι και τόσο μεγάλο το σοκ που έχουμε υποστεί όλοι από αυτές τις καλύψεις. Πάμε στον αυτό κύριο είναι Ασκητή, το ένα κομμάτι της ανάγκης να ρηχτεί το άπλετο φως. Το άλλο κομμάτι να κάνει με το ότι θα πρέπει όλοι να πιέσουμε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, γιατί υπάρχουν παιδιά. Συμφωνώ απολύτως και αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ασκητή, διότι στην έρευνα που κάναμε κι εμείς είδαμε ότι βοηθούνται και αν μπορεί να με βοηθήσουν εκτέρως να δούμε την κάρτα, 200 παιδιά, 500 παιδιά που δεν είναι μέσα σε δομές, σιτίζονται ή παίρνουν κάποιο άλλο είδους βοήθεια, οι οικογένειες επίσης βοηθούνται, δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός. Είναι τεράστιο το έργο. Να το, κοιτάξτε είναι εδώ, φιλοξενούνται συνολικά 200 παιδιά. Καθημερινή σίτηση κόστα 500 παιδιά. Τεράστιο ένδυση, έργο. Υπόδηση, οδοφαρμακευτική και οδοδιατρική περίθαλψη. Κοινωνικό παντοπολείο για 200 οικογένειες. Βλέποντας τις εγγύους μέσα. Εγγύους, εδώ κοιτάξτε. Βλέποντας όλα αυτά λοιπόν κύριε Ασκητή, θέλω να έρθω σε εσάς με την αγωνία όλων μας, αν όμοι γέννητο θα το πω έτσι ισχύουν όλα αυτά, τι θα απογίνουν όλα αυτά τα παιδιά. Ποιος θα φροντίσει, ποιος θα βοηθήσει, ποιος θα περιθάλψει. Και επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και στο εξωτερικό, τι κάνουμε λάθος κύριε Ασκητή. Πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει αυτή η βοήθεια στα παιδιά χωρίς να μιλάμε τώρα για τέτοια πράγματα. Καταρχήν να σας πω ότι επειδή είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη σχέση. Οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τις παιδικές ψυχές, όσο καλή πρόθεση και να έχουν πολλές φορές, μπορεί να μην είναι σε θέση και στην ικανότητα να λειτουργήσουν μέσα σε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης και υποστήριξης σε πολύ ευαίσθητες ηλικίες. Από την άλλη, να ξέρετε ότι πολλές φορές αυτές οι δομές δυστυχώς περιλαμβάνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια τάση σεξουαλικής έλξης προς τα παιδιά και επειδή σε έναν βαθμό είναι εθελοντικές, οι εικόνες αυτές δεν είναι πάντα ελέγξιμες. Γι' αυτό και προσωπικά
πάντα μιλάω όλα αυτά τα χρόνια, δεν υποστηρίζω τέτοιες δομές. Όσο καλοπροαίρετες και να είναι, όσο δυναμισμό και να έχουν, το πλήθος των παιδιών που μπαίνουν μέσα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα της πολιτείας, ότι γεμίζουν πάρα πολλά παιδιά, δεν έχουν την ικανότητα να τα υποστηρίξουν. Παρισφρίουν άνθρωποι με προβλήματα. Και αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και μετά ένα καλό έργο, ένα αγαθό έργο, μπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο έργο. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και πρέπει να καταλάβουμε ότι σήμερα ζούμε σε μια εποχή που η παιδική αθωότητα έχει φύγει από την πραγματικότητα, η βία της κοινωνίας είναι πολλαπλάσια αυξημένη, οι συμπεριφορές έχουν οξύτητα, προκλητικότητα και μεγάλη σεξουαλική διαστροφή, κάτι που μας λυπεί όλους και κάνει την κοινωνία φτωχότερη, γιατί και το πνεύμα μας και η συμπεριφορά αλληλεγγύης έχουν περιοριστεί. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε ανάδοχη πολιτική. Συμφωνώ απόλυτα με την Υπουργό, την κυρία Δόμνα, η οποία είπε, την κυρία Μιχαλίδου, η οποία είπε ότι πρέπει επιτέλους να δούμε το πρόβλημα ανοιχτά σε ανάδοχη απορρόφηση. Σε σπίτια όπου θα ελέγχονται τα σπίτια και οι οικογένειες αυτές από το κράτος, από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέπτες. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Σωστό. Πρέπει λοιπόν και εδώ έρχεται η δημόσια παρέμβαση, η οποία δυστυχώς είναι ακόμη ελλειμματική σε πάρα πολλές θέσεις της, στο να συνδεθεί με την τοπική κοινωνία, αυτό που είπε πολύ καλά η κυρία Κεριαζήλ, και να δώσουμε την έμφαση του ελέγχου, της αξιολόγησης και της υποστήριξης. Σωστό. Μέσα από ένα δημόσιο σύστημα, ο κ. Ασκητής, το οποίο πρέπει να έχει. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αγαπητέ κύριε Καλερίκη. Να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί ποιοτικά τους επόπτες ψυχικής υγείας, τους δασκάλους, τους παιδαγωγούς και να έχουμε τη δυνατότητα διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με τη σχολική κοινότητα, διότι δεν μπορεί αυτή η δομή να αγκαλιάζεται σε ένα σύστημα το οποίο πραγματικά στο βάθος της δεν ελέγχεται. Όσο και να νιώθω κι εγώ άσχημα, γιατί άκουγα για το έργο του Πάτερ Αντώνιου και πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να μην έχει καμία εμπλοκή, μακάρι. Αλλά από την άλλη βλέπετε ότι όλο αυτό το έργο εκτίθεται σε όλους μας, γιατί δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική που το δημόσιο σύστημα πρέπει να προσφέρει με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι έτσι όπως το λέτε, κύριε Σκητή, είναι τεράστιο το έλλειμμα. Επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, θέλω μια κουβέντα, θα μείνεις μαζί μας μετά, Κώστα, μια κουβέντα, γιατί είσαι ένας από τους προβεβλημένους που έχεις βγει και εσύ και έχεις ενώσει τη φωνή σου να βοηθήσει ο κόσμος. Κοιτάξτε, εγώ έχω βοηθήσει στο παρελθόν και το έχω κάνει με πολύ χαρά και θα συνεχίσω να το κάνω, γιατί ακόμα και τώρα οργανώνουμε μια δράση για την Πογωνιανή, για τα παιδιά, για να πάμε βιβλία στα παιδιά. Θα το κάνουμε αυτό. Δεν πρέπει να σταματήσει ο κόσμος. Που δεν είναι να βοηθάει. Τι θα απογίνουν όλα αυτά τα παιδιά στα ιδρύματα. Δηλαδή, ξαφνικά βλέπω ένα κύμα από χθες. Σαφέστατα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και μακάρι. Είναι τραγικό να καθόμαστε να συζητάμε γιατί γκρεμίζεται ένα κάστρο. Εγώ γύρω από την Κιβωτό του κόσμου είχα φτιάξει ένα κάστρο. Έλεγα εκεί όλα τα πράγματα γίνονται καλά, βοηθάνε τα παιδιά αυτοί οι άνθρωποι, μπράβο τους. Περιμένουμε λοιπόν με πολλή αγωνία να δούμε. Και από την άλλη, δεν μπορεί ξαφνικά να δαιμονοποιούμε και να βάζουμε στο στόχαστρο τα παιδιά τα οποία βγαίνουν και καταγγέλουν. Τι θα κάνουμε, θα το βλώνουμε, θα κλείνει το στόμα τους. Εγώ δεν λέω να σταυρώσουμε κανέναν άνθρωπο. Και ιδιαιτέρως αυτούς που έχουν προσφέρει 25 χρόνια τη ζωή τους εκεί μέσα, όπως λένε και όπως τους άκουσα να λένε. Να αποδειχθεί όμως ότι είναι καθαρά όλα. Ναι, να αποδειχθεί, αλλά πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά, σε όποιον νιώθει ότι έχει υποστεί κακοποίηση, να μπορεί να βγαίνει και να το λέει. Έτσι από την άλλη, και εμείς σαν κοινωνία δεν πρέπει να σταυρώνουμε όλους αυτούς. Είναι τόσο λεπτή αυτή η ισορροπία. Να δώσουμε λίγο, επειδή είναι μακριά το λόγο στον κύριο Ασκητή, πριν πάμε σε διάλειμμα. Παρακαλώ, κύριε Ασκητή. Ένα μόνο σημείο θέλω να θίξω. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι οι δομές δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το πλήθος παιδιών. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Έτσι είναι. Δεν έχουν τους ειδικούς ανθρώπους. Πηγαίνουν άνθρωποι εθελοντές με την αγάπη τους. Αλλά πολλές φορές να πηγαίνουν και με το κακό μήνυμα. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να πούμε στο κράτος, στην πολιτεία μας, να αυξήσει τη μέρημνα και να αναλάβει την ευθύνη του. Και κύριε, να πάμε στην αναδοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί το παιδί να κοιμάται, να ιδρυματοποιείται σε ένα σύστημα. Πρέπει να πηγαίνει στην αναδοχή. Έτσι. Ελάτε, κύριε Μπαλάς. Καλά όλα αυτά που λέμε. Ό,τι λέμε, ο καθένας από εδώ είναι καλά. Ό,τι ακούγεται, ό,τι γράφεται είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πολύ σοβαρές καταγγελίες για πολύ σοβαρές κακουργηματικές πράξεις, οι οποίες επισύρουν πολλά χρόνια φυλακής. Εμείς κάνουμε δηλαδή μια πολύ σοβαρή και πολύ συντεταγμένη δουλειά. Δηλαδή οι κατηγορίες και οι καταγγελίες είναι και για υπεράνω υποψίας πρόσωπα. Στην προκειμένη περίπτωση θα κάνουμε διασταυρώσεις για να δούμε εάν ευσταθούν
οι αποδείξεις, οι χρώσεις ενδείξεις και αν πραγματικά οι άνθρωποι που κατηγορούνται έχουν κάνει αυτές τις σοβαρές κακουργηματικές πράξεις. Γιατί εδώ μιλάμε για πολλά χρόνια φυλακή αν αυτά αποδείξεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ασκητή, Βάσος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Μπράβο για το έργο που κάνετε. Συγχαρητήρια. Αυτό θα πει δημοσιογραφία. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπαλάσκα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.